το υπερβείο και οι συνάδελφοι. Ομόφωνα, Λευκό, κατά πλειοψηφία, Λευκό και ο Σοφιανός Λάβρος Ναυλουλάκης κατά πλειοψηφία εκκρίνεται για το υπερβείο του θέματος, της σημερινής διάταξης. Γιατί από το ποσό των 60 εκατομμυρίων, 2.300 μπορούμε να παρακαλύψουμε από τα ίδια κεφάλαια και τα υπόλοιπα θα πρέπει να συνομολογήσουμε δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Κέντρο της Ελλάδας ή του Σερβού. Αυτό είναι ο διαλόγος του καταπιόντος. Θα κάνουμε και σήμερα αναμόρφωση του προπολογισμού, προκειμένου να ξεκινήσει η όλη διαδικασία για την σύνταξη του δανείου αυτού. Συνάμεσα προσθέσω, κυρία Κεβίνη, και υπάρχει τηλέφωνο και είπα ότι δεν μπορείς σήμερα να έρθει για να είσαι πρακτικά γραμμένα. Παρακαλώ, ο κύριος Ευαφιάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, αγαπητοί συνάδελφοι της πλειοψηφίας, αισθάνομαι από τη μία μεριά σήμερα ιδιαίτερα δικαιωμένος που έπεσα μέσα στις προβλέψεις μου. Αναλύοντας τον προϋπολογισμό του 12, ότι θα είναι πλασματικός, αστήρικτος, ανεφάρμοστος, μη αναπτυξιακός και μη υλοποιήσιμος, και δεν το έλεγα τυχαία ότι θα καταπέσει και θα χρειαστεί αναμόρφωση μέσα σε διάστημα 2 χρόνια. Και από την άλλη νιώθω στεναχωρημένος, διότι στην πόλη που ζούμε και αναπνέουμε είναι δυσίωνες οι μέρες που έρχονται για τους κατοίκους της πόλης μας, για όλους μας γενικά. Θεωρώ ότι το καθήκον του εκάστοτε Δημοτικού Συμβούλου είναι να προστατεύσει με οποιοδήποτε τρόπο το συμπολίτη του από όλα τα δεινά. Εδώ θέλω να αναφερθώ για τα οικονομικά του Δήμου. Αναλύοντας τον προϋπολογισμό του 12, είχα αναφερθεί εναντίον του γιατί όμως. Γιατί όλα ξεκίνησαν από το πρόγραμμα Καλλικράτης. Τον Καλλικράτη τον είχαμε μελετήσει πριν 4 χρόνια και παρέμεινε στα σιρτάρια του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά ο τότε υπουργός δεν τόλμησε να το κάνει νόμο του κράτους, διότι δεν υπήρχαν αντίστοιχα κονδύλια. Γνωρίζαμε ταυτόχρονα ότι με τις μειώσεις των πόρων ο Δήμος δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου στους δημότες. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι όλες σχεδόν οι κοινωνικές ομάδες και όλες οι ηλικίες των δημοτών, νήπια, νέοι, γονείς, πολύτεχνες οικογένειες, ηλικιωμένοι και αμαία, έχουν πληγεί από την εφαρμοσμένη ανάλγητη κοινωνική πολιτική. Γνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι υπάρχει οικονομική δυσπραγία λόγω του μνημονίου. Όπως γνωρίζουμε ότι υπάρχει συνολική καθίζηση των ιδίων εσόδων, θα είναι πολύ μεγάλη η μείωση των εσόδων, όπως υπολογίζω μέσα στο έτος γύρω στο μείον 70% περίπου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θέλω να επισημάνω ότι το τρίμηνο φαίνονται οι απώλειες ετήσιες. Ταυτόχρονα θέλω να επισημάνω ότι το τρίμηνο φαίνονται οι απώλειες των μειώσεων μείων 30 από κάτω και από σάφρα. Πληροφορούμε ότι δεν θα είναι τελικά τα νούμερα μέχρι το κλείσιμο του οικονομικού έτους. Υπολογίζουμε με τις πληροφορίες που έχω, χωρίς να σας πανικοβάλλω, ότι η ΚΑΠ θα είναι μείον 50% και η ΣΑΤΑ μείον 60%. Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, τι σημαίνει αυτό? Στα 120 εκατομμύρια ευρώ η ΚΑΠ θα ανέρχονται μείον 50% γύρω στα 60 εκατομμύρια.
και η ΣΑΤΑ από 7 εκατομμύρια ευρώ με μείον 60 θα πάει στο 2.800. Τα ιδία έσοδα είναι άγνωστο το νούμερο και οι μειώσεις ταυτόχρονα από έσοδα που παίρνουν από τη ΔΕΗ ετησίως υπολογίζω ότι θα είναι γύρω στα μείον 30 εκατομμύρια, αν πάει έτσι. Συνεπώς, μείον 30 εκατομμύρια, ναι. Οι υφήνοντες του Υπουργείου Εσωτερικών και ο πρώην μη εκλεγμένος υπουργός αυτά τα στοιχεία τα βάφτισε εξοικονόμηση και εξοπλογισμό. Στην πραγματικότητα είναι ένα ψαλίδισμα κονδυλίων που αναμένεται να προκαλέσει μεγάλες δυσλειτουργίες στο Δήμο της Αθήνας. Και έρχομαι αναλυτικά. Το συνολικό κόστος της μισθοδοσίας των υπαλλήλων με την προηγούμενη, με τον προηγούμενο ισολογισμό ανέβηκε στα 173 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Άρα, αν έχουμε μειώσεις 50% ΚΑΠ, το οποίο σημαίνει 60 εκατομμύρια, ΣΑΤΑ 60 μείον, άρα σημαίνει 2.800 εκατομμύρια ευρώ, ΔΕΗ από έσοδα μηνιαίως 12,5 εκατομμύρια από τα 14,5 που είχαμε το προηγούμενο έτος, τα ιδία έσοδα δεν γνωρίζουμε πόσο θα είναι, θα είμαστε γύρω στα 76 εκατομμύρια περίπου, το 1 τρίτο δηλαδή. Δεν θέλω να πανικοβάλω κανέναν, πάντως λόγω του ότι ασχολούμαι αρκετά χρόνια με οικονομικά, θέλω να σας πω το εξής. Εμείς χρειαζόμαστε 173 εκατομμύρια και θα εισπράξουμε μόνο 75, τα σίγουρα. Είναι πράγματι δύσκολη η κατάσταση, το καταλαβαίνω. Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντας, η γενική παρατήρηση μέχρι να τελειώσει το οικονομικό έτος του 12 είναι η εξής. Αφού οι υποχωρηγήσεις θα είναι μειωμένες, τα ιδία έσοδα μειωμένα, οι ΔΕΗ μείον 2 εκατομμύρια περίπου μηνιαίως, θα φτάσουμε σε σημείο να μην μπορούν να πιστώνονται οι λογαριασμοί για μισθούς και ασφαλιστικά ταμεία. Εμείς όλοι μαζί θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη, κατά την άποψη εκδική μου, είναι προσωπική μου εκτίμηση αυτή, ανεξαρτήτου κόμματος, ανεξαρτήτου χρώματος. Πρέπει να είμαστε κοντά στον πολίτη της Αθήνας και στους εργαζόμενους του Δήμου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν εδώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι προφανές ότι για την έβριθμη και απρόσκοπη υπηρεία του Δήμου οφείλουμε και πρέπει με αίσθημα ευθύνης να στηρίξουμε τη χρηματοδότηση του Δήμου αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, για να σήμερα κάνετε έκταση στο Συμβούλιο για ένα πράγματι σοβαρό θέμα, δεν τα πιστεύουμε. Αλλά άλλα σοβαρά θέματα μάλλον έχετε αποφασίσει να τα επιλύετε διαμέσου ημερίδων και συνεδέξεων και μάλλον δεν σας ενδιαφέρει η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου για αυτά. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ψηφίσαμε με το τη σημερινή συνεδρίαση για το καθεσίγον. Αυτή είναι η ανάγκη. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα, θα διαβάσω τι λέγατε πριν 2,5 μήνες, αρχές Γενάρη δηλαδή, να ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός στην εισηγητική έκθεση του 2012. Το χρόνο που πέρασε, δόθηκε μεγάλη μάχη για την περιστολή της σπατάλης του Κρήτη και όλο το Δήμο. Παρά τις ασφιχτικές συνθήκες, ο Δήμος Αθηνών το 2011 δεν κατέφυγε σε τραπεζικό δανεισμό και κατάφερε όχι μόνο να εξυπηρετήσει το σύνολο των διαρνειακών του υποχρεώσεων, αλλά και να μειώσει το συνολικό του χρέος προς προμηθευτές και πιστωτικά ιδρύματα. Και τα λέγατε όλα αυτά, ενώ ξέρατε πολύ καλά ότι το 2011, για να μην πάω και πιο πίσω το 2010, γιατί ήταν άλλη δημοτική αρχή, η μείωση από τους ΚΑΠ και τις ΣΑΤΑ ανήκε σε 32 εκατομμύρια. Το 2010 είχαμε αντίστοιχα ποσά επί Δημαρχίας Κακλαμάνη με την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και έχουμε και τα αντίστοιχα ποσά που θα μειωθούν
σε κρατικές χρηματοδοτήσεις που με νόμο πρέπει να αποδίδονται στους Δήμους, έτσι θα φτάσουμε να δει σε μια τριετία μείωση κρατικών χρηματοδοτήσεων τουλάχιστον 100 εκατομμύρια, τη στιγμή που έχουν μεταφερθεί στους Δήμους, γενικότερα στην Ελλάδα μιλάω, αρμοδιότητες τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων επιπλέον, και αν βάλετε και την αναγωγή, τι είναι αυτό για το Δήμο της Αθήνας, τα 2 δισεκατομμύρια, με το 8% του συνολικού πληθυσμού που έχει, βγάζετε και τα υπόλοιπα ποσά. Δεν θέλω να πάω πώς εκατομμύρια για να μην κουράσουμε και το σώμα. Αλλά για όλα αυτά, 1,5 χρόνο τώρα, 15 μήνες τώρα, δεν έχετε πει κουβέντα, ούτε έχετε αντιδράσει απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πολιτική. Και έρχεστε πώς να λύσετε το ζήτημα σήμερα. Από τα ποσά αυτά που αφαιρέθηκαν από τους Δήμους, που έχει δίκιο στα πόδια μετά για αυτό που είπε ο κ. Κόψος για τα προηγούμενα δάνεια, που είναι από τη φορολογία των εργαζομένων και πρέπει να αποδίδονται στους Δήμους, τώρα θα έρθετε να τα πάρετε δεύτερη φορά, γιατί όταν θα πάρετε το δάνειο, για να το ξεπληρώσετε το δάνειο, θα το πάρετε με άλλη φορολογία επιδημοτικών τελών και άλλων φόρων που θα βάλετε υποχρεωτικά για να μπορέσετε να το αποπληρώσετε, γιατί με τις οικονομικές συνθήκες, αλλά και την τρέχουσα πολιτική, αποκλείεται ο Δήμος να μπορέσει με ίδια έσοδα να τα αξιοποιήσει σε αυτό το δάνειο, όπως γίνεται ακριβώς τώρα. Και που ψηφίσατε όλοι μαζί στην προηγούμενη θητεία του κ. Κακλαμάνη το να πληρωθεί το δάνειο με νέο δανεισμό, έτσι είχατε πάρει απόφαση, τότε και με την κρατική εγγύηση. Και γι' αυτό τότε η παράταξη του Πασόκ ψήφισε επειδή υπήρχε η κρατική εγγύηση να μην καταπέσουν οι εγγύησεις και πάθει το κράτος ζημιά από το δάνειο του Δήμου. Έτσι λέγατε τότε. Λοιπόν, ναι, το 10. Το 10, το 10, ναι, είχαν ψηφίσει πάντα τα πρακτικά. Εμείς λέμε ό,τι λέμε εδώ είναι απολύτως ακριβή. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, η παράταξη του Πασόκ, λέω, τότε εψήφισε την αναχρωματοδότηση του δανείου. Τότε είπα για την προηγούμενη θητεία. Είμαι σαφής. Λοιπόν, σημασία έχει το εξής. Ότι τα επόμενα χρόνια για να πληρωθούν αυτά τα 32 στην οικονομική επιτροπή φέρνουν 37. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε συνολικά και μεταξύ σα, αλλά έχω στο Δημοτικό Συμβούλιο 31.737 έρχονται στην οικονομική επιτροπή. Βρείτε τα αυτά. Σημαίνει ότι θα μπουν βαριές φορολογίες στους Αθηναίους άνεργους, εργαζόμενους, μικροεπαγγελματίες για να μπορέσει να μπορέσει να πληρωθεί τα επόμενα χρόνια αυτό το δάνειο που δεν θα μπορέσει να πληρωθεί και θα ξαναχρηματοδοτηθεί με νέο δάνειο και θα υποθηκεύσει το μέλλον όλων των έργων, όλων των κοινωνικών υπηρεσιών και όλων των μέλλων του λαού και των μικρομεσαίων στρωμάτων και των λαϊκών στρωμάτων για τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά δεν θα πρόκειται να γίνεται και κανένα έργο και να μπορέσετε να λύσετε αυτού του μέλλου τα ζητήματα. Και φυσικά τα επενδυτικά προγράμματα εξαφανίστηκαν εκτός της ΆΤΑ, τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και σημαίνει αυτό ότι θα μειώνονται συνεχώς και όλο και περισσότερο οι κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρονται. Με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς είμαστε τελείως αντίθετοι στη σύναψη ενός καινούργιου δανείου, το οποίο θα είναι καταστροφικό για τα λαϊκά στρώματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς θέλουμε να τους πούμε μερικά ερωτήματα για να έχουμε όλη την εικόνα μπροστά μας. Πρόκειται λοιπόν για μια αναχρηματοδότηση δανείου. Έχει γίνει ένας αναλυτικός απολογισμός των δαπανών που καλύπτησαν με αυτό το δάνειο, το πρώτο και βασικό. Να ξέρουμε λοιπόν αν αυτή η αναχρηματοδότηση πρόκειται να είναι η αναχρηματοδότηση ενός δανείου που πήγε σε μαύρη τρύπα ή στον αέρα. Δεύτερον, ποιο ήταν το επιτόκιο της αγροτικής και ποιο ευελπιστείτε, εάν έχετε κάνει επαφές και με ποια πιστοτικά ιδρύματα, θα είναι το νέο επιτόκιο της αναχρηματοδότησης. Υπάρχει ήδη επαφή με κάποιο πιστοτικό ίδρυμα. Και τέλος, με όλο αυτό το έκτακτο του γεγονότος, ας πούμε, της συνεδρίασης, εμέσως υπάρχει ένα θέμα ότι εάν δεν επιτεθεί η αναχρηματοδότηση, ο δανεισμός για αναχρηματοδότηση, ο Δήμος βρίσκεται κοντά στην τροποποιία. Ευχαριστώ. Κύριε Πορτάλιου.
Πρώτα απ' όλα, σε δύο λεπτά να επισημάνω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται μπροστά σε ένα είδος δημοκρατικής εκτροπής. Στις 29 Μαρτίου θα έχουν συμπληρωθεί 5 εβδομάδες χωρίς να έχει γίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Στο παρελθόν, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ στο Δήμο, κάθε 15 μέρες είχαμε τακτικό συμβούλιο σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα και πολλές φορές είτε με πρόταση της πλειοψηφίας είτε της μειοψηφίας είχαμε έρθει τα συμβούλια. Η σημερινή κατάσταση είναι θλιβερή. Προφανώς θέματα υπάρχουν, το λέω γιατί έκανα αίτημα στον κύριο Μπέι για αυτές τις καθυστερήσεις, αλλά απλώς η δημοτική πλειοψηφία και ο Δήμαρχος θα αντιμετωπίζουν σε στενό οικογενειακό κύκλο για τον ΜΟΜΟΕ με επικοινωνιακούς τρόπους. Αναφέρω για παράδειγμα τη διαχείριση των απορριμμάτων, το ιστορικό κέντρο, τους άπορους συμπολίτες μας και πολλά άλλα. Όλα αυτά είναι δουλειά του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τέλος θα κλείσουμε το Δήμο και σας προτείνω να παραδώσετε και τα κλειδιά συντρόικα για να ολοκληρώσετε αυτή την πολιτική εφημερίωση ενός δημοκρατικού δεσμού που προωθείτε. Τώρα, το θέμα μας είναι η αναχρηματοδότηση του δανείου της Αγροτικής Τράπεζας που ελήφθη εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων με εγγύηση δημοσίου 28.450 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να με προστατεύσετε αν δεν μιλάτε και ο ίδιος να μην ακούω πόμπο στα αυτιά μου. Για να καταγραφούν τουλάχιστον στα πρακτικά. Ξέρω ότι δεν σε ενδιαφέρει. Ήρθαμε για να σηκώσω τα χέρια η πλειοψηφία, αλλά παρακαλώ πολύ όταν είμαστε εδώ θα τηρείτε τις διαδικασίες. Λοιπόν, θέλουμε να σημειώσουμε ότι το δάνειο αυτό, όπως και άλλο ένα 150 εκατομμυρίων ευρώ, είχαν ληφθεί από τη Δημαρχία Ευκυρίας του Μπακογιάννη το 2003 σε πλήρη συμφωνία με τον κύριο Παπουτσί, ο οποίος είχε μάλιστα προτείνει μεγαλύτερο ποσό και σπαταλήθηκαν έτσι 180 εκατομμύρια ευρώ για το μεγάλο σκάνδαλο των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι στο αφεντές χρέος της χώρας το σκάνδαλο των Ολυμπιακών Αγώνων και βεβαίως πολλά του κομμάτια εξετάζονται στη Βουλή. Χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως απόδοση, ούτε μία πλακία για την πόλη και τους δημότες. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο δάνειο θα είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Θέλω να σημειώσουμε τα εξής. Το ελεγκτικό συνέδριο θέτει προς κόμματα στην αναχρηματοδότηση ενός δανείου με εγγύηση δημοσίου με επιχειρήματα που αφορούν στην αυστηρή τήρηση της νομιμότητας και από μια άποψη από τη σκοπιά του τα θέτει δικαιολογημένα. Θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σύμφωνα με τον νόμο 4038 του 2012, άρθρο 2 παράγραφος 1, χωρίς συσχετισμό όμως με την παράγραφο 2 που αναφέρεται κατά τη δική μας ανάγνωση σε προϋπολογισμούς μη ισοσχετισμένους και οι οποίοι αφορούν δημοτικές αρχές που βρίσκονται σε επιτήρηση, κανικά τους δηλαδή. Αυτό προκύπτει επειδή η παράγραφος 2 κάνει σαφή αναφορά ότι θα πρέπει να ελεγχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή που εξετάζει τη συμμόρφωση των ΟΤΑ με τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από το πρόγραμμα εξυγίανσης. Με αυτή λοιπόν τη διαδικασία που επιλέγεται σήμερα με αναμόρφωση του προϋπολογισμού από τη μια είναι αμφίβολο αν θα προχωρήσει η έγκριση του δανείου αναχρηματοδότησης και από την άλλη η συγκεκριμένη αναχρηματοδότηση θα μπορούσε να επιληθεί εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Και λέμε πολιτική βούληση από το Δήμο καταρχήν να πιέσει και μετά από τη Βουλή που νομοθετεί. Θα μπορούσε δηλαδή για το Δήμο της Αθήνας να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 4 του 4038 κάθετος 12 συγγνώμη, για τα δάνεια του Ταμείου Παρακατατικών και Δανείων με φορείς ΟΤΑ ως νομίμως συναφίσεις. Από τις παραπάνω νομοθετικές κανονίκες που δείχνουν την έλευση πολιτικής βούλησης να γίνει νομοθετική ρύθμιση αναχρηματοδότησης, συμπεραίνουμε ότι ως χώρα έχουμε εκχωρήσει τη δικαιοδοσία αυτή στην Τρόικα. Διότι αυτό που ενδιαφέρει την Τρόικα δεν είναι η επινίκηση των χρεών, πράγμα που θα συνέφερε τώρα το Δήμο, δηλαδή να πάμε στην νομοθετική ρύθμιση αυτή, στην Αγροτική Τράπεζα με εγγύηση του Δημοσίου.
δημοσίου. Ανδιαφέρει η εξόφλησή του εδώ και τώρα πάνω στα πτώματα της κοινωνίας. Εντάσσεται δηλαδή αυτή όλη η πολιτική στα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης και περιστολής δαπανών. Εν κατακρίτη, προτείνουμε από τη μεριά μας να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση και αυτά τα λέμε για να θέλουμε να διασφαλίσουμε τα λεφτά των δημοτών. Θα πω μετά ποια λεφτά των δημοτών. Προτείνουμε λοιπόν να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση και ο Δήμος, αντί να φτιάχνει νομοθετήματα για τις διαδηλώσεις και τις πορείες, να προχωρήσει και να διεκδικήσει ρυθμίσεις που θα αντιμετωπίσουν τα δικά του προβλήματα. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο θα χρεώσουμε τους δημότες έχει να κάνει με το εξής. Όσον αφορά αυτή την προτινόμενη ρύθμιση που μας φέρατε, τονίζουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε τα 28.300.000 ευρώ από ίδια κεφάλαια. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει αν δεν μας δοθεί η χρηματοδότηση όπως έχει προβλεφθεί από την εισήγηση και τι θα γίνει αν τα έσοδα του Δήμου δεν είναι τα προϋπολογισμένα, πράγμα σχεδόν σίγουρο. Πολλό μάλλον που η δημοτική πλειοψηφία δεν προβάλλει κανένα αίτημα απόδοσης των οφειλόμενων πόρων από το κράτος. Πάρα πολύ απλά θα περικόψετε τις ελάχιστες, ελαχιστότατες δαπάνες για κοινωνικές υπηρεσίες των πιο φτωχών Αθηναίων δημοτών για να καλύπτετε τα δάνεια που δημιούργησαν απεχθές χρέος. Και από αυτή την άποψη, ενώ πιστεύουμε ότι προτείνουμε για να διασώσουμε τα χρήματα των Αθηναίων δημοτών μία λύση νομοθετικής ρύθμισης, τη δική σας συλλογιστική που είναι υποταγή στην Τρόικα και υποδίκευση των λίγων χρημάτων που είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου, και θα τα ψηφίσουμε. Θα μπορούσαμε να ψηφίσαμε ρυθμίσεις για ποσά αναμόρφωσης του προϋπολογισμού αν είχαμε πιστεί ότι με τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοτική Αρχή θα υπήρχαν οι κοινωνικές παροχές στους πολίτες. Ωστόσο, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι να ψηφίζονται προϋπολογισμοί, να παίρνονται ακόμα και αποφάσεις, να δίνονται ακόμα και χρήματα από το κρατικό προϋπολογισμό για να ανοίξουν δομές για τους ορκούς, αλλά αυτές να μην ανοίγουν ποτέ. Και νομίζω ότι το πιο έτσι φανερό σκάνδαλο είναι η πολιτική σας για το θέμα των αναστέγων το τελευταίο διάστημα, που καθένας μπορεί να την παρακολουθήσει, όσο έχει περάσει διάφορα στάδια που καταλήγουν στο απόλυτο μηδέν όσον αφορά την παραμικρή βελτίωση. Και δεν είναι ανάγκη να πάμε σε πολύ περισσότερα παραδείγματα. Αν έχει βελτιωθεί στοιχειοδός η ζωή και η παροχή των ανθρώπων στις γειτονίες, αν έχει ανοίξει το δημοτικό ιατρείο στο έκτο κοινωνικό διαμέρισμα, που μπορεί να φτάσουμε βέβαια και μετά από 3-4 χρόνια, και σε αυτό το αν μπορεί να προσθεθούν πάρα πολλά. Ερχόσαστε λοιπόν σήμερα και μας λέτε ότι θα πρέπει να συνενέσουμε στις πολιτικές που η ίδια η κυβέρνηση σπρώχνει, στις πολιτικές κρατοποίησης. Και πολλές φορές, επειδή ο κ. Καμίνης έχει πει λάθος κατά της αριστεράς, ότι επειδή η αριστερά πολεμάει τα μνημόνια οδηγεί στη χρεοκοπία, τι είναι χρεοκοπία αν όχι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στο Δήμο της Αθήνας. Να μας έρχεται δηλαδή ο λογαριασμός μιας πολιτικής χρεοκοπίας, πολιτικής λιτότητας, η οποία έχει να κάνει με το τι ήταν οι πολιτικές διαχείρισης όλα τα προηγούμενα χρόνια, του πώς έχουν φτάσει να υπάρχουν ελλείμματα, τα οποία μας λένε παρακαλώ πληρώστε τα. Ελλείμματα που προέρχονται από τις σκανδαλώδεις φιέστες της Ολυμπιάδας. Έτσι. Και όταν έχεστε εδώ και λέτε ότι η καλή θα είναι αυτή η αναμόρφωση και να την κάνουμε με κάποιους καλούς όρους, αυτό είναι το τι σημαίνει η χρεοκοπία την οποία πάνε να μας επιβάλλουν και από αυτήν την άποψη είναι σαφές ότι δεν θα είμαστε πρόθυμοι να μπούμε σε αυτή τη λογική. Όμως υπάρχει ένα επιπλέον ζήτημα του ότι από την προηγούμενη χρονιά παρακολουθεί κανείς με πόσο σκανδαλώδη και γελίο τρόπο γίνεται η συζήτηση περί ταφών του κρατικού προϋπολογισμού που δεν συμπεριέλαβε άλλα ποσά για τους Δήμους, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει, τα ποσά τα οποία κόβονται και τα οποία πραγματικά η μόνη προοπτική που δίνουν για τον κόσμο στην Αθήνα είναι πραγματικά να συντριβούν οι κοινωνικές δομές. Σε αυτό το να επιμένει κανείς ότι ο μόνος τρόπος είναι συνεχίσουμε την φορολογία, συνεχίσουμε τα δημοτικά τέλη και τα ριζόμαστε, μπαίνουμε στο επόμενο στάδιο
να αποδώσουμε τον κόσμο με ακόμα περισσότερες υποχρεώσεις. Και από αυτή την άποψη πραγματικά, ή θα πούμε σε μια αντιμετώπιση που λέει ότι ως Δήμος της Αθήνας είμαστε συνολικά αντίθετοι με την πολιτική της κυβέρνησης, κατά το πολιτικό του μνημόνιο, είμαστε υπέρ της διαγραφής του χρέους, διότι το χρέος συνολικότερα ως αντιμετώπιση και αυτοί οι οποίοι λένε ότι πρέπει να το υπηρετήσουμε μέσα από τις πολιτικές του μνημονίου, εδώ καταλήγουν αυτά. Όλα αυτά εδώ πληρώνονται. Πληρώνονται με τις απολύσεις οι οποίες θα έρθουν, τις 150.000 απολύσεις που μας επιφυλάσσουν τους δημόσιους υπαλλήλους. Πληρώνονται με τα κλεισίματα των κοινωνικών δομών και των δημοτικών υπηρεσιών. Από την άποψη, υπάρχει ζήτημα συνολικής πολιτικής πάλης την οποία πρέπει να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δήμη στο πλευρό του κουταριακού κινήματος για να ψηλώσουμε όλες αυτές τις πολιτικές. Εργαλείο σε αυτή την πάλη προφανώς είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, για την οποία τα φαινόμενα το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερως ανησυχητικά. Παίρνω το μεσημέρι στο Δημοτικό Συμβούλιο και βλέπω αστυνομία και πολλή αστυνομία. Και πραγματικά απόρρισα τι γυρεύουν οι αστυνομικοί στις 5 ώρα το απόγευμα. Και η απάντηση ήταν ότι έκανε συγκέντρωση στο πάντε στις 1 ώρα. Σοβαρά κύριε, γίνονται συγκεντρώσεις και η απάντηση είναι φέραμε την αστυνομία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια, γιατί να απορρίσει κανείς όταν ο Δήμαρχος της Αθήνας ζήτησε τη γνώμη της ΓΑΔΑ για το αν θα δώσει ρεύμα σε αντιφασιστική συναυλία στον Άγιο Παντελεήμονα για την οποία κάλεσαν η ΓΕΣΕ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, η ΒΟΕ, δεκάδες σωματεία και συνδικάτα. Αλλά αισθάνθηκε ότι ως δημοτικός άρχων πρέπει να συμβουλευτεί αξιωματικούς της αστυνομίας. Και εγώ θεωρώ ότι ήταν σκανδαλώδης αντιμετώπιση των δημοτικών αρχών. Δεν δέχτηκαν ποτέ να συνομιλήσουν με πρόσωπο. Πες ότι είναι δημοτικός σύμβουλος που δεν τον πάτε γιατί είναι ατασία. Όπως ήταν και ο οργανωτής αυτού του συλλαλητήριου, μαζί με στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος, που εμείς ζητήσαμε να υπάρξει τέτοιου τύπου επικοινωνία. Την ίδια επικοινωνία δέχτηκε και ο Ψωφοίδης, έτσι, που πάλι ζητήσαμε, και όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς. Λοιπόν, έχετε φτάσει στο σημείο που όχι απλά είσαστε απειλή για τις δημοκρατικές ελευθερίες, αλλά έχετε αναλάβει τον ρόλο του πληροφοριοδότη, του καφιέ, έτσι ονομάζεται, και το έχω ξαναπεί ότι το έχετε ξανακάνει εδώ πέρα. Το έχετε κάνει και τώρα μας δείχνετε. Εσείς πρέπει να ενημερώσετε το σώμα τι είπε αξιωματικός της ΓΑΔΑ για το τι ετοιμάζεται για Παντελεήμονα. Μιλούσε για εισβολή αναρχικών και αναφερόταν σε διαδήλωση που είναι μέσα η ΓΕΣΕ. Γι' αυτό είμαι εξοργισμένος. Δεν μπορείτε να κάνετε αλληλογραφίες με την ΓΑΔΑ. Είστε οι Χριστοί. Αυτό δεν θα καταλάβετε. Οι Χριστοί ήταν ο Πλεύρης και οι φίλοι του για τους οποίους δεν είπατε τίποτα. Δεν είπατε τίποτα. Λοιπόν, και άρα το ζήτημα των δημοκρατικών ελευθεριών για μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Συνεχίζετε τον δρόμο και την κατηφόρα που έχετε πάρει. Αλλά να ξέρετε ότι απέναντί σας είναι συνδικάτα και δεν θα τα ξαναναφέρω. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι για να εκδηλώσετε όλη αυτή την πολιτική καταγγελάτε, αλλά πιάστηκε κάποτε πάτο. Δεν κάνει κακό. Και τώρα να καλώ πολύ δώστε ποτά, κύριε Μπέη. Θα το αποδείχνουμε, κύριε. Για το θέμα που θα λέμε, θα παρακαλέσω την αντιδήμαρχο και τον κύριο Γενικό, έτσι, που ήταν σε προγενικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μιλήσω. Αλλά κάθομαι έτσι και ακούω την αντιπολίτευση να μιλάει για οικονομικά θέματα. Και όταν μιλάει για τα έσοδα του Δήμου, λέει μα δεν φωνάζετε για τους κρατικούς αποτέλεσμα πρώτος. Δεν κάνετε, δεν διεκδικείτε. Αυτό που θα είναι λάθος. Το γίνεται μαζί με όλα τα συντεταγμένα όργανα της Εθνικής Αυτοδιοίκησης και μαζί με την ΕΕ. Το που δεν έχει πει κανείς όμως ποτέ. Είναι το πώς θα σώσουμε εμείς το Δήμο. Εμείς αυτοδυνάμως τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί μπορεί το κράτος πράγμα και τον άλλο και τον λόγο να μην μπορεί να σου δώσει. Εδώ είναι σαν το καμπανοθυμένο τσεδία σου. Σου λέει μια ζωή φώναζε και θα σου δώσουν το λίγο. Και τέλειωσε. Το ζαχαροπλαστείο άντιασε. Δεν είμαστε πιτσιρικάδες στις αρχές. Πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε πώς θα κάνουμε οικονομία, πώς θα
πανεπιστήμια, είτε στα πανεπιστήμια. Πώς θα αυξήσουμε το έσοδα και πώς θα προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που δοκιμάζουν. Και πώς θα φέρουμε επιχειρήσεις, επενδύσεις. Αυτό πρέπει να κάνει κανείς. Το να κάθεται διαρκώς να γραφτεί απέναντι στην κρατική εξουσία και να είναι με το χέρι πρώτε πανίδα. Θέλετε να είναι πιο φύτοπη και αυτοδιοίκηση. Υποστηρίξτε ήδη να μπορεί να επιβάλλει την φορολογία της. Να μπορεί να στέκεται απέναντι εντύμως και με καθαρό προς τους πολίτες και να τους λέει εγώ θα σας φορολογήσω και μετά θα σας λογοδοτήσω πως αξιοποίησα αυτά τα λεφτά που σας πήρα. Αυτά να κάθεστε να λέτε. Να προτείνετε την ενηλικίωση επιτέλους των θεσμών και της τοπικής αυτοδιοίκησης αντί να μας λέτε μια ζωή για την κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Γι' αυτό έφτασε η χώρα εδώ που έφτασε. Γιατί σκεφτόταν διαρκώς σαν εσάς ότι κάποιος μπορεί να κάθεται και να φωνάζει και να δίνει το χέρι και θα έχει τη συνείδησή του ισχύω και κάνει τη δουλειά. Δεν τίποτα δεν κάνει. Και γι' αυτό τη φέρα τη χώρα και το δίνω εδώ που τους φέρα. Λοιπόν, αυτή η παρούσα δημοτική αρχή κατέβασε τα χρέη του Δήμου από 47 εκατομμύρια σε 26. Αυτή η δημοτική αρχή εργάζεται απεσμευσμένα για να μπορέσει να φέρει ευρωπαϊκά προγράμματα να γίνουν έργα. Γιατί δεν θα έχει το κράτος να δώσει χέρι. Δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει με αυτό. Ή κάντε πώς δεν το καταλαβαίνει. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει μια σοβαρή δημοτική αρχή. Να περιστείλει τις δαπάνες, να εξορθολογήσει τη λειτουργία της, να κόψει τις πλασματικές υπερορίες, να σταματήσει να κοροϊδεύει τους πολίτες και να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Αυτό και σε αυτό φυσικά συζητητές αξιόπιστους δεν έχει. Συνομιλητές αξιόπιστους να μας κάνουν κριτική ότι από εδώ μπορούσατε να κόψετε. Εκεί σπαταλήσατε πολλά. Εδώ κάνετε, εδώ δείξατε να κάτσουν να το συζητήσουν. Αλλά εδώ έχουμε μάθει ότι όποιος φωνάζει και όποιος διεκδικεί και ας μην τον αφήνει κανένας και αυτός έχει δίκιο και αυτός είναι μαχητής. Μαχητής είναι αυτός ο οποίος κάθεται, βάζει τον Νικολάκη του κάτω έτσι και πληρώνει ένα σοβαρό κόστος πώς θα υπογυρέψει τον Δήμο και πώς θα κρατήσει την πολιορθία. Αυτό είναι σοβαρή αρχή. Σχετικά με τα του δανείου, εγώ δεν θέλω να μιλήσω. Και όποιοι ξέρουν από οικονομικά και από χρηματοπιστωτικά και τι σημαίνουν δάνεια των Δήμων, καταλαβαίνω τι θέλω να πω. Αλλά θα έρθει η ώρα, σύντομα, που θα μιλήσω. Και για το δάνειο της αγροτικής που αναφέρεται. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα. Και θα σας εξηγήσω τότε γιατί όχι. Δεν θέλω. Και σχετικά με τις εκδηλώσεις στον Άγιο Παντελεήμονα κτλ. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, δεν θα αφήσουν να βυθίσουν την πόλη στο χάος. Κανείς. Δεν πρόκειται να αφήσουν να επιτρέψουν να βυθίσετε την πόλη στο χάος. Υπάρχουν δυνάμεις μέσα στην πόλη που αυτό επιδιώκουν. Αυτό φάνηκε στις 12 Φεβρουαρίου. Δεν κάηκαν τυχαία 50 κτίρια στην πόλη. Υπήρχε σχέδιο και σας το λέω εγώ που μια ζωή τη θεωρία τη νομοσία κτλ. Τη απεχθανόμουν. Υπάρχει σχέδιο και φάνηκε ακόμη και χθε στο Παναθηναϊκό. Εδώ έρχεται πλέον και συναντά το κοινό έγκλημα και ο χουλιγανισμό στο πολιτικό έγκλημα. Και θα πρέπει αυτό να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Και θα το αντιμετωπίσουμε πρώτα απ' όλα με προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους του κέντρου. Έχει ετοιμάσει νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Ο Δήμος. Έχει ετοιμάσει για το προβλέπει το Σύνταγμα. Γιατί το Σύνταγμα προβλέπει ότι όλοι θα ασκούν τα δικαιώματά τους. Και η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι εύθραυστο καθεστώς. Είναι καθεστώς της συνένεσης, της συμφωνίας, του συμβιβασμού χωρίς να σημαίνει ότι είναι καθεστώς που δεν αποτρέπει τη διαφωνία, την πάλη. Αλλά έχει κάποιους κανόνες. Αν θέλετε να ζήσουμε χωρίς κανόνες, εκεί όπου τελικά δεν υπάρχουν κανόνες και επιβάλλει ο καθένας ο ισχυρότερος στο δίκιο του ή ο πιο αδίστακτος, εντάξει. Αυτή τη στιγμή κατάσταση είμαστε που οι ισχυρότεροι και οι αδίστακτοι επιβάλλουν λοιπόν, το δίκιο τους. Πολλά μαθήματα μας κάνετε κουραστήκατε που δεν. Αυτή θα προσφυστεί αυτή η δημοτική αρχή. Σοβαρότητα στη διαχείριση των οικονομικών υποκύρεμα και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε χρήμα στην πόλη.
έτσι, να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους και στο κοινωνικό έργο και στην επιχειρηματικότητα να δεν δίνει θέση. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι ξέρουν να λένε τα μεγάλα λόγια, τις μεγάλες κουβέντες, στην πράξη όλα αυτά τα εργοδοτικά, γιατί στην πραγματικότητα δεν τους ενδιαφέρει. Ευχαριστώ. Περίπου ύψους 60 εκατομμυρίων, τα 30 εκατομμύρια από αυτά χρηματοδοτήθηκαν από το κράτος, σταδιακά, μέσα από το πρόγραμμα επενδύσεων του Δήμου, και τα 29,4 εκατομμύρια, επειδή είχε νομικό πόλεμο το κράτος, δόθηκαν με τη μορφή δανείου από την Αγροτική Τράπεζα, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτά είναι γνωστά, τα υπόθηκαν. Το ζήτημα είναι ότι το κράτος αυτή την υποχρέωση δεν την ανέλαβε ως εγγύητης. Στην πραγματικότητα είχαμε με νομικούς όρους αναδοχή χρέους του κράτους. Και αυτό δεν προκύπτει βέβαια από την σύμβαση του δανείου, όπου εκεί φαίνεται από την εγγύηση. Προκύπτει όμως, και αυτό είναι το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης, από την απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής του 2003, η οποία αναφέρεται στην πρώτη έκθεση της Μούντις. Η Μούντις λαμβάνει υπόψη της
την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του 2003 προκειμένου να αξιολογήσει αντίστοιχα την επιστολιστική ικανότητα του Δήμου. Η υποχρέωση αυτή του κράτους αναγράφεται δε και σε όλους τους προϋπολογισμούς από το 2005 και μετά. Συνεπώς, το 2010 θα έπρεπε η τότε Δημοτική Αρχή να αφήσει το δάνειο να το πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Με τους όρους εκείνης της δανειακής σύμβασης. Αυτό ήτανε. Γιατί δεν έγινε. Δεν έγινε, διότι προφανώς υπήρξε συμφωνία επιπλέον χρηματοδότησης για να μην το κάνουμε αυτό. Έτσι. Η ιδέα που αναφέρθηκε γενικώς είναι χειρότερη όσον αφορά την ανανέωση της σύμβασης που είναι 9,6 επιτόκιος, αλλά το επιτόκιο το 2010 για την επταετία του δανείου ήταν 240 μονάδες. Δηλαδή ήταν κάτω από 2%. 15. Έτσι, κάτι που δεν θα ξαναδούμε στον προβλεπτό τέλος πάντων χρόνο τη ζωή του Δήμου. Λοιπόν, άρα εκείνη την περίοδο ήταν σωστό ο Δήμος να ζητήσει από το ελληνικό δημόσιο την πληρωμή του δανείου. Κάτι που δεν έκανε. Και ήρθε βεβαίως και το Ελληνικό Συνέδριο με μια εντελώς λανθασμένη απόφαση να μην δεχθεί και την ανανέωση της δανειακής σύμβασης όπως έγινε από την πλευρά της τότε Δημοτικής Αρχής. Νομοθετικά έχει δίκιο το Ελληνικό. Νομοθετικά έχει άδικο το Ελληνικό Συνέδριο, προφανές. Αλλά νομικά εννοώ νομοθετικά. Νομικά έχει άδικο. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η απόφαση του. Διότι εδώ μιλάμε για ανανέωση μιας υφιστάμενης σύμβασης. Με άλλους όρους, με άλλους όρους. Αλλά οι άλλοι όροι δεν ήταν ουσιώδεις όροι. Δεν έπρεπε να την απορρίψει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ελληνικό Συνέδριο κάνει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Λοιπόν, το ερώτημα είναι. Προφανώς να μην αποσταθεροποιηθεί η πιστοτική ικανότητα του Δήμου, προφανώς να μην έχουμε ένα πιστοτικό γεγονός για το Δήμο. Μήπως όμως πρέπει να ζητήσουμε από το Δημόσιο την πληρωμή, αν δεν μπορούμε να ζητήσουμε την πληρωμή του δανείου, διότι αυτό θα μας αποσταθεροποιήσει. Νομίζω ότι δεν έχουμε όμως θέμα. Μήπως πρέπει να ζητήσουμε από το Δημόσιο την καταβολή των χρημάτων αυτών που είναι δική του υποχρέωση. 100% δική του υποχρέωση. Δεν ήταν υποχρέωση του Δήμου. Διότι ερχόμαστε να δανειστούμε με τις μεμέστερους όρους, να επιβαρύνουμε τα οικονομικά του Δήμου με τόπους οι οποίοι είναι σημαντικά υψηλότεροι, ενώ αυτό είναι μια υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου. Είναι δεσμευμένη. Ναι, αλλά υψηλότερη εκπαιδευτική. Και εν πάση περιπτώσει εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να πληρώνουμε τόπους. Συγγνώμη που είμαι αφορμή την αναμόρφωση αυτή και στους λόγους για τους οποίους γίνεται. Πρέπει να πούμε ότι είναι και μια προσέγγιση γύρω από τα οικονομικά κονοτά. Και μάλιστα κατηγορήθηκε λίγο πολύ η Δημοτική Αρχή ότι δεν παρεμβαίνει έτσι ώστε αυτά τα πολλεστέντα από ποσά τα διάφορα να μας αποδοθούν. Έχω την αίσθηση ότι μια μεμονωμένη παρέμβαση από τη μεριά του Δήμου δεν θα δυναμώσει παραπέρα το αίτημα αυτό και την δυνατότητα επίλυσης. Αποδυναμώνει όταν διασπάται η κεντρική προσπάθεια που κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να βελτιώσει αυτή την κατάσταση. Γιατί, να μην πω ότι να την ανατρέψει, γιατί πλήρως να την ανατρέψει, εκ των πραγμάτων πρέπει να το καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν δυνατόν να λύσουν. Έτσι λοιπόν πιστεύω ταυτιζόμαστε με την κοινή προσπάθεια του συνόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά κοντά. Από εκεί και πέρα βέβαια κανείς αν θέλουμε να κουβεντιάσουμε συνολικότερα και επί της ουσίας τα θέματα της οικονομικών της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούσε να δούμε και να κουβεντιάσουμε σε βάθος πώς θεσμικά μπορούν να λυθούν κάποια θέματα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και να μην εξαρτώμεθα εμείς από το κεντρικό κράτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε εμείς άλλους φόρους. Αλλά πώς θεσμικά μπορούν να μεταφερθούν δυνατότητες απευθείας σύσπραξης από τους ΟΤΑ αυτών των φόρων που εισπράττει το δημόσιο και περιμένουμε εμείς πότε και πώς θα μας προσαρμοστεί ή δεν θα μας αποδώσει στο σύνολό τους κλπ. Αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη κουβέντα, δεν το πρωτοτυπούσαμε εμείς αν την κάναμε. Και σε άλλες χώρες της Ευρώπης ισχύει ένα αντίστοιχο σύστημα που η αυτοδιοίκηση απορρίπτει στο κράτος και όχι το κράτος στην αυτοδιοίκηση,
αλλά είναι μια μεγάλη άγιο κουβέντα. Θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε και αν δεν μπορούσαμε την προσπάθεια της ΚΕΔΕ για την αλλαγή αυτής της οικονομικής απόδοσης των υποχρεώσεων του κράτους προς την πολιτική. Νομίζω δεν έχει δείξει η Δημοτική Αρχή Συνεργού στο Σύνολό της τέτοια διαθέσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναμόρφωση και το δάνειο, θέλω να πω δύο κουβέντες. Μας χειρονομήσατε κύριε Βαβιάδη και κύριε Δημόπουλο κλπ. Έτσι, αυτό που γίνεται σήμερα, αυτή την υποχρέωση, την ανάγκη να κάνουμε αυτή την αναμόρφωση του προϋπολογισμού μας, την χειρονομήσατε. Και είμαστε αναγκασμένοι δυστυχώς για δικό σας λογαριασμό και διαχρονικά της παράταξής σας να αναλαμβάνουμε εμείς σήμερα αυτές τις ευθύνες της σύναψης ενός δανείου. Μπορεί βέβαια να αποδεί και πιο οικονομικό το αποτέλεσμα για το Δήμο, γιατί το δάνειο που κάνατε, το νέο με την αγροτική, είχε πολύ ψηλό επιδόνιο και εκτίμηση είναι ότι τώρα θα είναι πιο χαμηλό από αυτό που τότε είχατε. Και δεν μπορεί βέβαια να μας χρεώνουμε το ότι λιγορήσαμε, γιατί ακούστηκε και αυτό το πράγμα. Δεν ολιγορήσαμε εμείς, το ελληνικό συνέδριο μέσα από μια απόμαση. Μας ανακάτσει να πάρουμε το παμπουκάρα, δηλαδή πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, θα έλεγα, στην κριτική απέναντι στην παρούσα δημοτική αρχή, η οποία έχει δείξει και έχει δώσει δείγματα γραφής στο πώς πραγματικά διαχειρίζεται τα οικονομικά του Δήμου και πώς μέσα από μεγάλες προσπάθειες έχει καταδώσει να βελτιώσει τις δαπάνες έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές ανάγκες του Δήμου. Αν δεν είχατε εξαντλήσει όλες αυτές τις δυνατότητες που είχαν και τα περιθώρια για σύναψη και επενδυτικό δανειών, θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες προσπάθειες. Δυστυχώς εξαντλήσατε το 60% που προβλέπεται ο Καλλικράτης, έτσι ώστε να μην μπορούμε πια εμείς να κάνουμε καμιά παραπέρα επιλογή για να κάνουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα στο Δήμο της Οδύνης. Ο κ. Πειράτος, ο κ. Βούλιας και μετά και η αντιδήμαρχος, ο κ. Προπατάς και η αντιδήμαρχος θα τελειώσει, δεν υπάρχει τετρολογία. Η αντιδήμαρχος θα τελειώσει και τόλησης. Επειδή αναφέρεται και ο κ. Σταυρακάκη, μου θέλω να απαντήσω. Ο κ. Πειράτος, παρακαλώ, έχει το λόγο. Τετρολογία δεν υπάρχει. Κύριε Γενικέ, εγώ πράγμα τώρα έφαγα χαστούκι και άλλο χαστούκι και εκτός από τα αποτρόπικα την κυβέρνηση. Πάντα ήμουν εναντίον του δανείου. Και ξέρετε γιατί ήμουν εναντίον του δανείου. Γιατί έβλεπα ότι δεν έχει πράξει ο Δήμος. Δεν έχει έσοδο. Και πάρα πολύ το φοβόμουν. Θα μου πει γιατί ψήφιζα. Ψήφιζα γιατί όπως θα ψηφίσουν και άλλοι συνάδελφοι και θα ψηφίσω και εγώ τώρα, μήπως έχουν καλύτερες μέρες. Μήπως αποφασίσουμε ή μήπως βρούμε κάποιο κόμμα καλύτερες μέρες που λέμε. Μήπως βρούμε κάποιο. Α, μήπως βρούμε κάποιο τρόπο να εισπράττουμε. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Γενικέ, να παίρνουμε δάνειο στο δάνειο. Και αυτό που είπα και ότι θα κρυοκοπήσουμε, θα κρυοκοπήσουμε πραγματικά. Όταν δεν έχουμε να το ξεπληρώσουμε, τι θα γίνει. Αυτός ο κόσμος, ο εργαζόμενος, που είναι αυτή τη στιγμή στο Δήμο, τι θα γίνει. Δηλαδή, δεν καθόμαστε πρώτοι δύο, θέλω ένα αυτό πράγμα, γιατί δεν ξέρω και πρακτικά τα πράγματα, έτσι τα βλέπω. Γιατί δεν καθόμαστε κάτω να δούμε τρόπο να εισπράξουμε αυτά τα οποία μας οφείλουν. Υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ αποκλήσεις από ένα, από το άλλο, από το άλλο, από το άλλο, από το καθεξής. Δεν τα παίρνουμε ποτέ. Πάμε στον ισολογισμό, ένα προστατικό λοιπόν ισολογισμό. Τα βάζουμε εκεί μέσα, τι σημαίνει ότι έχουμε. Τι δίθυνε έχουμε. Τίποτε δεν έχουμε. Πρέπει κάποτε να αποφασίσουμε ότι θα διαγράφουμε αυτά και ξεκινάμε μια καινούργια αρχή, όπως είπε και ο κ. Βαβρακάκης, λοιπόν, να βρούμε έναν τρόπο να εισπράξουμε. Και υπάρχουν οι τρόποι. Γιατί αυτή τη στιγμή μόλις 1.000 ευρώ τα οποία η κυρία Κωνσταντάκη ξέρει πάρα πολύ καλά, δεν πληρώνει και δεν βγάζει τίποτα. Πάρ' τους δώσεις πάρα πολύ. Πάρ' τους, ελάτε κύριε. Θα πάρουμε απόφαση με το Συμβούλιο. Μην περιμένουμε τον νόμο της κυβέρνησης. Το ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να μας το φέρουν ποτέ. Μόνο μας θα αποφασίσουμε. Υπάρχει άλλος τρόπος. Είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως ότι θα φέρουμε επενδύσεις. Ποιες επενδύσεις. Θα φτιάξουμε την Πανεπιστημίου. Πεζόντα. Πώς θα δουλέψουν. Τι ζήσει μάλλον να φας την φύγη. Λοιπόν, θα δουλέψουν και οι 20 άτομα. Οι 20 άτομα δεν είναι εσένα. Γιατί θα έχουμε όλους τους μεταγράσεις, θα πάρουμε 5 ευρώ, ανάπτυξη δεν θα υπάρξει, τα χρήματα δεν θα μένουν. Οπότε από πού θα τα κάνουμε εμείς.
Δυστυχώς, αυτό που είπατε, και μάλλον εμείς θα το πούμε γρηγορότερα από το ελληνικό κράτος, θα πτωχεύσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Εύχομαι να βγω κακός μάλις, μακάρι να βγω. Επειδή ακούσαμε διάφορα, το έργο μας στις κοινωνικές παροχές θα ήταν διαφορετικές αν είχαμε παραλάβει το Δήμο κανονικά του πρόσωπα σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση. Ένα χρήσιμο εργαλείο για να μπορέσει να κάνει ο Δήμος ένα στοιχειώδες έργο είναι για αναπτυξιακές του εταιρείες, τις οποίες τη μία την παραλάβαμε την αναπτυξιακή του Δήμου με 2,5 εκατομμύριο χρέος και την εταιρεία πνευστικής ανάπτυξης που παραλάβαμε με χρέος κοντά στο 1,200. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω γιατί, γιατί δοθήκαν τόσο μεγάλα ποσά και δεν εξετάζω αν δοθήκαν νόμιμα ή όχι, όταν οι μεσογειακοί αγώνες γίνανε με ένα κόστος πάνω από 4 εκατομμύρια, όταν το Final Four του 7 έγιναν με ένα κόστος πάνω από 3,5 εκατομμύρια, γιατί για αυτό το Final Four προσφάνω να πω μας το άφηξε 600.000 ευρώ, γιατί δαπανίσαμε 700.000 ευρώ να φτιάξουμε ουσιαστικά και να κατασκευάσουμε ένα κτίριο στην περιοχή του Μεταξολογίου, Λονδίνου και Κολονού, για να στεγάσουμε εκεί την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου με ένα ενίκιο τη τάξη των 18.000 ευρώ, όταν θα μπορούσαμε εκείνη την εποχή με αυτά τα λεφτά να βρούμε ένα κτίριο στο Σύνταγμα, χωρίς να χρειαστεί να δαπανίσουμε κάποιο ευρώ. Συνεπώς, θέλω να μας καλείτε για πραγματικούς προπολογισμούς, όταν αυτό που εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε από τότε τη μέρα που αναλάβαμε είναι χρέη και συνεπώς προβλήματα. Κύριε Πρόεδρε, αυτή εδώ είναι μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία, όπως θυμάστε, και συνεχίζεται. Και όσο περνούν τα χρόνια, η κατάσταση πυροδυναίδει. Είναι γεγονός ότι η σημερινή παράταξη και απέναντι στην επόμενη αυτοκρατορία της Δημοκρατίας είναι η συνέχεια της προηγούμενης, του ερχόταν πάντα από το Συνεσουηθήν. Δεν μπορεί δηλαδή εδώ πέρα το λάθος. Προσπαίνει από τους κύριους συναδέλφους που είναι έχουν εκλογή και τώρα ήταν και τότε. Και ήταν από τους συμπέφτουν για όλη αυτή την κατάσταση και για αυτόν τον δανεισμό. Ένας δανεισμός ο οποίος οδήγησε στην κατάρρευση των οικονομικών τελικά του Δήμου, όπως ήταν και ένας δανεισμός γενικότερα που οδήγησε στην κατάρρευση των οικονομικών της χώρας. Έτσι άρχισε η κατάσταση της χώρας με τα μεγάλα όνειρα και τα μεγάλα ιδανικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Θέλω καταρχήν να μου επιτραπεί να πω ότι η αντιπολίτευση, μιλώ για όλη την αντιπολίτευση τώρα, έχει πολλές φορές τη δυνατότητα να ασκήσει μια επικοδομητική πολιτική, γιατί θα ήταν μια ιδανική περίπτωση. Φοβάμαι όμως ότι οι διάφορες πλευρές της αντιπολίτευσης από τη δική της πλευρά η καθεμία πετάνε τη μπάλα στην εξέδρα και δεν παίρνουν σε ουσιαστικά ζητήματα που θα μπορούσαν να το πάρουν. Γι' αυτό εδώ το δείχνω, τα μας είναι, και για να γίνω πιο σαφείο. Πράγμα, τότε, όταν εδώ και το να πάρουμε αυτό το δάνειο,
η αντιπολίτευση με πολύ μεγάλη ένταση, με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, είχε επισημάνει ότι οδηγούμε τον Δήμο στην τροποποιία με αυτόν τον κανονισμό. Ψήσουμε και με επιχειρήματα. Δεν είχε γίνει δοκία, κυρία Κομισή. Ξέρουμε ότι πολλοί συνάδελφοι από την πλειοψηφία τότε συμμερίζονταν αυτή μας την εκτίμηση. Παρ' όλα αυτά ψήφισαν γιατί πίστευαν ότι έπρεπε να γίνει η Ολυμπιακή Αγώνες και έπρεπε να αναλάβουμε και εμείς ως Δήμο ένα μέρος ευθύνης, γιατί αυτό θα οδηγούσε σε μια ευημερία του τόπου και την πόλη. Στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι ευνοήθηκαν όλα τα παράνομα και ιδιοκτηνή συμφέροντα στην χώρα, από τα κατασκευαστικά μέχρι τα ιστορικά και φυσικά συγκίνησε η κατάσταση της οικονομίας. Κάτω από την επιμονή της αντιπολίτευσης, η κυρία Παπογιάννη είχε δεχτεί ότι αυτά τα δάνεια στην πανεπιστημιακή είναι δάνεια της κυβέρνησης, τα οποία για διαφόρους λόγους δεν έπρεπε να φανούν ότι είναι δάνεια της κυβέρνησης, αλλά φαινόταν ότι ο Δήμος αναλάβει και ότι στο μέλλον δεν θα επιτρέπει ο Δήμος να τηγεί καθόλου από αυτά τα δάνεια. Και μάλιστα, για να είναι αυτό σαφέστερο, η τότε κυβέρνηση του κ. Σιμίτη ανέλαβε την ευθύνη, την εγγύηση δηλαδή, αυτών των δανείων. Και μάλιστα το είχαμε συζητήσει, αυτό είχαμε πει και αναπτύσσιμο, ότι θα εκπίπτουν τα δάνεια επειδή ο Δήμος δεν θα πρέπει να τα πληρώσει, διότι δεν είναι συμπαγματικότητα και κάτω δάνειο, και θα έρθει που το πάρει να τα καλύπτει. Δεν ήταν ότι καλύπτει, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τότε πλειοψηφίας, ήταν μια διέξοδο διαφυγής. Εμείς πιστεύαμε ότι θα το δούμε μπροστά μας. Υπήρχε μια απόφαση, αναφέρθηκε ο κύριος Σαββατίνης σε αυτό. Υπήρχε μια απόφαση των διοικητικής επιτροπής, η οποία ήταν σαφής και κατηγορηματική. Και δεν εμπίπτει, τουλάχιστον στον βαθμό που λένε οι νομικοί, δεν μας καλύπτει, μας καλύπτει εμάς, διότι αυτές οι εγγυήσεις δεν έρχονται σε αντίθεση με το μνημόνιο ή με τα μνημόνια που έχει περάσει η κυβέρνηση. Άρα, κατά την εκτίμηση νομικών, τραπεζικών και οικονομικών κύκλων, μπορεί να μην πληρώσουμε όπως δεν έπρεπε να δεχτεί να πληρώσει και πάλι η συνέχεια της κυρίας Μακογιάννη, δηλαδή ο κύριος Κακλαμάνης και η Σύμβουλη, δεν έπρεπε να πληρώσει, γιατί έπρεπε να εκπέσει το δάνειο σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Το ίδιο λένε νομικοί ότι μπορεί να γίνει και πέρα. Θα μου πείτε, γιατί το λέω αόριστα. Το λέω αόριστα γιατί αντιμετωπίζω να πω ότι σήμερα συναντώ αυτό το ζήτημα, θα πω ξανασυζητήσουμε το παρελθόν και σε επόμενο μήνυμα. Άρα η Δημοτική Ομάδα της Πλειοψηφίας θα έχει να το εξετάσει. Αλλά βλέποντας σήμερα αυτό το ζήτημα και βλέποντας ότι υπάρχουν και διαφορετικές εκτιμήσεις, ότι δηλαδή δεν μπορούμε, ότι με βάση τα μνημόνια οι υποχρεώσεις της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στο Δήμο και στα δάνεια που έχει αναλάβει δεν ισχύουν. Η εκτίμηση δική μου, η δικών μου των συμβούλων, είναι ότι ισχύουν αυτές οι εκτίμησεις. Μένει να το δούμε. Ας μου επιτραπεί να επισημάνω ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν άνθρωποι και οι οποίοι λόγω μιας εμπειρίας θα μπορούσαν, όχι αν δεν ήταν όπως ιδιαίτερες, θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει πολύ περισσότερο στην επεξεργασία του διαφέροντος. Αυτό έγινε με καταναλωτός από τους συναδέλφους ιδιαίτερα. Αν
το είχαμε συζητήσει περισσότερο, γιατί έχουμε ένα απορριμμασμένο, όχι μόνο με τις σχέσεις υπηρεσιακών παραγόντων, τους οποίους πολλές φορές ξέρετε, εγώ δεν έχω και ιδιαίτερη εκτίμηση λόγω του συγκεκριμένου παρελθόντος, αλλά μέσα από μια συγκεκριμένη συζήτηση, όπου και όσοι από εμάς έχουν αγωνιστεί αυτή την ιστορία με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα, θα μπορούσαμε να έχουμε συμβάλει. Πρέπει να δούμε λοιπόν στις επεξεργασίες που θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες για να έρθει εδώ πέρα τι πραγματικά ισχύει και αν πραγματικά μπορούμε να αποφύγουμε τον κοινωνικό ή είμαστε υποδρομένοι στις καινούργιες συνθήκες που έχουμε μια μορφή να δεχτούμε ένα καινούργιο επαφή δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση θέλω να επισημάνω ότι δεν χρειάζεται να είμαστε προφήτες κακών όσοι από εμάς ήδη εδώ και μία δεκαετία επισημαίναμε με ένταση ότι αυτά τα δάνεια θα είναι καταστροφή για τον Δήμο και βγάζω αυτό το περίπτωμα θα ήταν η σιωπή, η ετήμων σιωπή από τους βάσεις αυτής εδώ της φοβερής ιστορίας αυτού του επαφού πρέπει σήμερα να εξέλθουν ο Δήμος. Τουλάχιστον ετήμων σιωπή. Κύριε συνάδελφε, προσωπικό δίλημα, η κυρία Δημήμαρχος έχει το λόγο να τελειώνει με το προσωπικό. Να υπάρχει μεθαρραβία, κύριε. Εγώ κύριε Πρόεδρε θα απαντήσω και εσείς μου δίνετε το λόγο. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να ακούγονται ονόματα ότι εμείς δώσαμε και δεν δώσαμε. Θα απαντήσω. Δεν είναι προσωπικό, αυτό είναι πολιτική αντιπαράθεση, η οποία δεν είναι το θέματος. Η πολιτική αντιπαράθεση. Δεν μπορείτε λοιπόν να μας κατηγορείτε. Δεν μπορείτε λοιπόν να μας κατηγορείτε. Έχω το λόγο και θα συνεχίσω. Δεν μπορείτε λοιπόν να μας κατηγορείτε ότι εμείς πήραμε δάνεια. Δεν πήραμε κανένα δάνειο, τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη να μπορείτε. Δύο. Δεύτερο. Εμείς λοιπόν τα δάνεια τα κληρονομήσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί είχε το παράδειγμα. Για να τελειώνω. Τρίτο, για να απαντήσω στον κύριο Αβραντίνη. Γιατί είπε ότι αρνηθά. Δεν πάνε να χτυπάτε εσείς. Θα το κάνω έξω. Δεν κάνω έξω. Θα το κάνω έξω. Δεν θα βγω έξω. Θα κάτσω. Λοιπόν, θα πούνε οι καινούργιοι συνάδελφοι. Θα κάτσω. Κυρία Δημήμαρχε, έχει το λόγο. Δεν πιστεύουμε στα πρακτικά. Όχι, θα γραφτούν στα πρακτικά. Θα γραφτούν αυτά στα πρακτικά. Θέλω να πω ότι ο λόγος που ξεκίνησαμε σήμερα τη διαδικασία είναι να συνεργαστούμε τη διαδικασία στις προχώρες. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα. Προκειμένου και όχι μέχρι το Σεπτέμβριο του 12. Επειδή υπόθηκαν διάφορα για τα έσοδα και για τα πόσο πολύ ασχολούμαστε με τη δύσπραξη, θέλω να οφειλώνω από το περασμένο έτη και τα θέματα. Θέλω να πω ότι έχουμε ακόμα στις διαδικασίες εκείνες που και νομικά και διαδικαστικά πρέπει να προκειμένου δύσπραξη οτιδήποτε ανέσπραξη επαγγείλει αφορά σε δέσεις των εκπραγμάτων ή αφορά σε μισθώματα από δύο χαρακτήρια δικά μας. Οποιοδήποτε έστω και από τα υπόλοιπα τέλη. Οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες, αποκτούνται από τις υπηρεσίες σε πολύ τα χρονικά διαστήματα και εξαντλούνται προκειμένου να εισπραχθούν.
Θέλω να πω ότι υπάρχει διάφορη μείωση των εσόδων από τους κρατικούς πόρους, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση, μέχρι τη στιγμή ούτε για 5% μείωση από τους κάτω, ούτε από το ΣΑΝΤΑ, τίποτα από τους κάτω, ούτε από το ΣΑΝΤΑ, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχουμε άλλες μειώσεις, τους γνωρίζουμε. Οπότε θα εξελιχθεί το ΕΒΟΔΕΚΑ, φαντάζομαι θα το δείξει την εξέλιξή του. Τα έσοδα όντως είναι αρκετά μειωμένα. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα είναι ένα δημοσιοποιητικό από τα ποσά που βλέπουμε τώρα στην ελληνική γλώσσα, γιατί αυτά εταιρεία έχουν το ποσό που Δαμπουλάκης, Κανελοπούλου,
Αγγελίδου. Λαρανάκη. Όχι, γιατί από το Λαρανάκη. Τι είναι, παλιά Λίσσα. Κύριος Αγγελίδου. 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 Αγγελίδου.